Πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, μια μεγάλη ποσότητα κοσμικής σκόνης και αερίου ενοποιήθηκε υπό τη δύναμη της βαρύτητας, σχηματίζοντας τον πλανήτη μας. Ωστόσο, το περιβάλλον της νεαρής τότε γης ήταν ιδιαίτερα εχθρικό, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ωκεανούς μάγματος που ανάβλιζαν μέσα από τις επιφάνειές της. Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να κρυώσει η γη και να εξελιχθεί σε έναν κατοικήσιμο κόσμο. Πολλά στρώματα κάτω από τα πόδια μας, η γη είναι ακόμα ζεστή, με ένα στρώμα λιωμένου μετάλλου σχεδόν τόσο ζεστό όσο ο ήλιος. Και η διαδικασία ψύξης του είναι ακόμα σε εξέλιξη, συνεχίζοντας σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, καθώς προχωράμε προς τον πυρήνα της γης. Ο πυρήνας είναι η καρδιά του πλανήτη και είναι πρωταρχικής σημασίας για τη ζωή, καθώς παρέχει στη γη τα προστατευτικά μαγνητικά της πεδία. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όταν ο πυρήνας παγώσει τελικά, η γη θα γίνει παρόμοια με τον Άρη, επηρεάζοντας κάθε πλανητική διαδικασία όπως τη γνωρίζουμε. Πρόσφατα οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι το εσωτερικό της γης ψύχεται ταχύτερα από το αναμενόμενο, κάτι που είναι ανησυχητικό για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε στον πλανήτη μας. Οι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας τον Bridgmanite, ένα ορυκτό που βρίσκεται συνήθως στο όριο μεταξύ του πυρήνα της γης και του μανδύα που μεταφέρει τη θερμότητα. Αυτό το ορυκτό θα μπορούσε να είναι μια βασική πηγή για να πάρουμε απαντήσεις σχετικά με το πόσο γρήγορα θα κρυώσει ο πυρήνας. Η ομάδα έκανε ένα εργαστηριακό πείραμα για να προσδιορίσει πόση ποσότητα Bridgmanite μεταφέρεται από τον πυρήνα της γης στο μανδύα. Το εργαστηριακό της περιβάλλον, που μιμείται τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της γης, της έδωσε τη δυνατότητα να μετρήσει τη θερμική αγωγημότητα του Bridgmanite. Αυτό το σύστημα μέτρησης έδειξε ότι η θερμική αγωγημότητα του Bridgmanite είναι περίπου 1,5 φορές υψηλότερη από ό,τι υπολογιζόταν. Αυτό σημαίνει απλώς υψηλότερη ροή θερμότητας από τον πυρήνα στο μανδύα, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα ο πυρήνας να ψύχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύετε. Φυσικά, δεν υπάρχουν ακόμα αρκετές πληροφορίες που να υποδεικνύουν πότε ακριβώς θα στερεοποιηθεί τελικά ο πυρήνας της γης. Παρ' όλα αυτά, η ψύξη δεν θα είναι αρκετά γρήγορη ώστε να έχει επίδραση στο άμεσο μέλλον μας.